Είναι βουλευτής Χιού, είναι ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Όμως περισσότερο ο ίδιος προτάσει μια άλλη του ιδιότητα, ως απόστρατος ναύαρχος του λιμενικού σώματος με εμπειρία στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων. Είναι ο άνθρωπος που διεξήγαγε τις ανακρίσεις στο Sea Diamond και πήγε στο εργαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το VDR, το λεγόμενο μαύρο κουτί του πλοίου που διαβάστηκε. Ο κύριος Μιχαηλίδης έχει στραφεί πολύ σε αυτό που αναδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σας θυμίζω, και με τον κύριο Γερογλή, πρώτη συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού, ότι έχουμε μια επιτροπή που συναισθήθη διερεύνηση αεροπορικών και σειροδρομικών ατυχημάτων τον Ιανουάριο του 23, πριν το δυστύχημα των Ντεμπών, και η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15 Μαρτίου του 24. Παρακαλώ πολύ, παρετήθηκε και ο πρόεδρος της, αλλά τέλος πάντων ο αρμόδιος για τα σειροδρομικά είναι ο αντιπρόεδρος. Το ερώτημα που θέταμε εμείς είναι, ένα χρόνο μετά, ρε παιδιά, αυτή η επιτροπή θα έπρεπε να είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει δεσμεύσει τα πάντα, να μην αλλοιωθεί τίποτα. Θέλω να τον ακούσετε τον κύριο Μιχαηλίδη. Είναι μεν βουλευτής, δεν αναιρείται αυτή του ιδιότητα, αλλά περισσότερο με τη γνώση ναυτικών δυστυχημάτων, που σημαίνει ότι πώς κινείται, πώς λειτουργεί ένα σύστημα, το γνωρίζει. Μπορεί να είναι άλλο το ναυτικό, άλλο το σιδηροδρομικό. Όμως ο ίδιος, από ό,τι μου είπε, έχει πρόθεση να μηνύσει υπουργούς. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα, κύριε Σαγίνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία και την άμεση ανταπόκριση, θα έλεγα, στο γεγονός ότι ζήτησα από ένα δημοσιογράφο επιτέλους να ακούσει και μια διαφορετική άποψη και ανταποκριθήκατε. Και αυτό είναι παρήγορο. Έχω, πέραν των ιδιωτήτων που περιγράψατε, και αφού κάνω μια παρένθεση ότι η βουλευτική μου ιδιότητα δεν επηρεάζει καθόλου την κρίση μου αναφορικά με το πώς στέκομαι απέναντι σε αυτό το γεγονός για τυχόν ευθύνες, για όλα αυτά τα πράγματα, πέραν του ανθρωπιστικού παράγοντα που δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να μην έχει συγκλονιστεί και να παραμένει συγκλονισμένος, είναι και το γεγονός ότι έχω και μια αεροπορική ιδιότητα. Δηλαδή, ήμουν για χρόνια και αεροπόρος στα αεροσκάφη του λιμενικού σώματος. Έχω εμπλακεί και σε αυτά τα δύο θέματα. Άρα, όπως είπατε και εσείς ακριβώς, έχουν περάσει αρκετά πάνω από ένα χρόνο από το τραγικό αυτό, θα έλεγα, εγκληματικό ατύχημα. Και δεν βλέπω πώς θα καταλαγιάσει ο πόνος από τη στιγμή που φαίνεται ότι τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση δεν ήθελε να πέσει το φως πάνω σε αυτό το τραγικό γεγονός με τη γωνία που έπρεπε, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και για ευθύνες και για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον κάτι παρόμοιο, ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να συμβεί. Και ξέρετε, εδώ που φτάσαμε σήμερα, η ανθρωπότητα έχει πορευτεί, έχει επιτύχει ό,τι έχει επιτύχει, και μέσα από αστοχίες και μέσα από δυσάρεστα γεγονότα, να μην πω κυρίως, διδασκόμαστε από τα δύσκολα και από τα άσχημα. Το ίδιο έχει συμβεί στη θάλασσα, στον αέρα, στη στεριά, στο περιβάλλον. Γι' αυτό και μέσα από τον ΟΗΕ, από τον Ορισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουν δημιουργηθεί agencies, πώς να το πω ελληνικά, τώρα σε αυτό δυσκολεύομαι, αρμόδιες υπηρεσίες, αρμόδιοι φορείς, διεθνείς φορείς που αναλαμβάνουν την ευθύνη του να βελτιωθούν τα πράγματα. Στη θάλασσα είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, στην αεροπορία είναι ο Διεθνής Αεροναυτιλιακός Οργανισμός, ο ΑΙΚΑΟ, στην εργασία είναι ο ΑΙΛΟ και πάει κορδόνι. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση την απασχόλησε και η διερεύνηση ατυχημάτων στη στεριά, στον αέρα και στη θάλασσα. Όσον αφορά τη στεριά, αρμόδιο για να ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και στην θάλασσα το κομμάτι της διερεύνησης έχει
αφαιθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Γιατί έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, θα έλεγα παγκόσμια, να έχουμε από δεκαετίες ένα ξεχωριστό Υπουργείο για τη θάλασσα. Παρόλο που η Ευρώπη πήρε πρωτοβουλίες για αυτό το κομμάτι εδώ και 15 χρόνια, η Ελλάδα συμμορφώθηκε όσον αφορά τα αεροπορικά και τα σιδηροδρομικά ατυχήματα να εξυγχρονίσει το θεσμικό της πλαίσιο, όπως είπατε, το Γενάρη του 23. Και κατά μια φοβερά ατυχή σύμπτωση, σε ένα μήνα περίπου και λιγότερο, συμβαίνει, προκαλείται αυτό το τραγικό, εγκληματικό θα έλεγα, γεγονός. Και θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον στη δική μου λογική και αν θέλετε στήσιμο από τις εμπειρίες μου, ότι αστραπιαία, όχι αμέσως, αστραπιαία θα πήγαινε στο τόπο του δυστυχήματος η αρμόδια του ατυχήματος, η αρμόδια επιτροπή για να αναλάβει δράση. Δηλαδή να δεσμεύσει, να δεσμεύσει όλο το χώρο, να τον ασφαλίσει όλο το χώρο. Το πρώτο που κάνει κανείς είναι, κύριε Σαχίνη, ενώ υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά, σας θυμίζω τις ενέργειες του αείμνηστου, όπως τον λέγαμε, στην αεροπορικά, θα το θυμηθώ, πέθανε πριν λίγο διάστημα, που ήταν υπεύθυνος για τη διαρεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων. Δεσμεύει ο υπεύθυνος λοιπόν την περιοχή, καταγράφει το τι έχει συμβεί φωτογραφικά, με διαγράμματα, δεσμεύει τα συντρίμμια αν υπάρχουν, δεσμεύει δεδομένα, υλικά, και αρχίζει καταρτίζει τους πίνακες για τους μάρτυρες και όλα αυτά τα πράγματα, οποία σε πρώτη αν θέλετε αντίληψη, εικόνα, πρέπει να ασχοληθεί μαζί με τους βοηθούς διερευνητές, και για να πλησιάσει ακόμα και δικαστικός λειτουργός μόνο με την άδειά του. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο διατάφτα, στο προκείμενο. Θα κουβεντιάζαμε σήμερα, κύριε Σαχίνη, και όσοι μας ακούνε, για το στικάκι, για αν πήγε κάποιος και πήρε τα δεδομένα, αν τα αλλίωσε, αν μπάζωσε ή ξεμπάζωσε το χώρο, εάν πήρε τα συντρίμια, πού τα πήγε και τι έκανε. Δεν θα υπήρχε ούτε ένα δισεκατομμυρίες πιθανότητα να συνέβαινε κάτι τέτοιο, εάν είχε συσταθεί αυτή η περιοχή που τόση ώρα σας κουράζω και σας αναλύω, και αν είχε άμεσα επιληθεί. Διότι σε συνεργασία με τη δικαστική, την ποινική αν θέλετε, διερεύνηση, θα πηγαίναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Και ρωτάτε κανείς τώρα, για ποιο λόγο μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, δύο μήνες δεν συστήθηκε αυτή η επιτροπή, παραπέρασε, πέρασαν τόσοι μήνες και ακόμα ουσιαστικά δεν συστάθηκε, αλλά και να συσταθεί πια από τη στιγμή που όλα έχουν αλλοιωθεί, όλα έχουν, πολλά θα έχουν καταστραφεί, τι να βρει κανείς πια. Άρα όλα αυτά επαφίονται πλέον στη δικαστική διερεύνηση και στην ικανότητα πράγματων γνωμόνων να ανακαλύψουν πράγματα τα οποία θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είχαν εντοπιστεί και διερευνηθεί και εξεταστεί εν τη γενέση του ατυχήματος. Άρα λοιπόν εγώ είμαι, συγγνώμη που σας που προτρέχω, άρα εγώ μπορεί να με καταλογίσει κανείς καχύποπτο ή συνωμοσιολόγο να πω ότι υπήρχε σκοπιμότητα στο γεγονός ότι δεν συστήθηκε αυτή η επιτροπή ή δεν ενεργοποιήθηκε. Κύριε Μιχαλίδη, με συγχωρείτε, εδώ οι τεχνικοί σύμβουλοι που βρήκαν πολλά πράγματα και με χρονοκαθυστέρηση ανασυνθέτοντας και κατηγορούνται ότι συνωμοτούν. Εσείς, κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρακτικά. Η επιτροπή αυτή έπρεπε να λειτουργεί από τον Ιανουάριο που δημοσιεύτηκε. Ακριβώς. Του 2023. Ένα μήνα μετά έχουμε το δυστύχημα έγκλημα στα Τέμπη. Ερώτηση πρώτη. Υπέχει παράβαση καθήκοντος για τον τότε αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, ποινικά εννοώ, τον κύριο Καραμαλή. Ο Καραμαλής, άντε να του
καταλογίσω με αυτά που καταλογίζει ο κόσμος δικαίως, και μία παράληψη ότι δεν συνέστησε άμεσα την Επιτροπή. Μάλιστα. Όμως, μετά το γεγονός παρατήθηκε, έφυγε. Η διάδοχή του, εγώ εκεί θέλω να στραφώ, ως σκέψη, ως ανησυχία. Για ποιο λόγο δεν ενήργησαν αμέσως? Διότι, ξέρετε, δεν είναι ένας υπουργός, δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Γιώργος Σαχίνης. Είναι ένα σύστημα πίσω του. Είναι δεκάδες μετακριτοί υπάλληλοι. Είναι η δομή της υπηρεσίας που διοικεί. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Τι εισηγήθηκαν? Πώς ενήργησαν? Γιατί όταν λέμε υπουργός, δεν είναι το πρόσωπο το ένα, η μονοπρόσωπη αυτή προσωπικότητα. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν πρέπει κανείς. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ εισαγγελέας, θα στρεφόμουν και στις παραλήψεις των διαδόχων. Και ξέρετε, το αδίκημα που περιγράφει, που ορίζει ο 259 του ΠΚΑΠΑ, έχει 2-3 αντικειμενικά στοιχεία. Είναι ο δόλος, είναι η σκοπιμότητα, είναι η παράληψη, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Το γεγονός ότι δεν συστήθηκε για τόσο διάστημα αυτά που αποκαλύπτονται τώρα, οι υπόνοιες, αυτά που λένε για τα αστικάκια, για την παραποίηση των δεδομένων, ότι δεν υπάρχει καταγραφικό πια. Πού είναι τα δεδομένα που καταγράφηκαν? Πού είναι οι φορτωτικές, αυτά που γράφουν οι συνάδελφοί σας και δεν βγαίνει κανείς να τα διαψεύσει? Γιατί εξαφανίστηκαν όλα αυτά, ενώ όλοι λέμε, και οι υπάλληλοι των τρένων αυτών που έγινε η καταστροφή, και το Υπουργείο Μεταφορών και όλα αυτά, έλεγαν ότι ναι, βέβαια υπήρχαν καταγραφικά. Όταν φορτώνεται αλίμονο ένα τρένο εμπορικό, υπάρχουν οι φορτωστικές του, υπάρχουν όλα, ώστε να μην βγαίνει οποιοδήποτε και να λέει υπήρχε αυτό το υλικό, το υγρό πάνω που... Μα έλα που υπήρχε, δεν είναι όποιος λέει. Το λέει το Γενικό Χημείο του Κράτους, ότι βρέθηκαν. Αυτά περάσαν, έχετε δίκιο εσείς που το θέτετε. Μα να σας πω, κύριε Σαχίνη, κάτι. Τα τρένα που κινούνταν και συγκρούστηκαν αντιθέτως, ήταν ηλεκτρικά. Ηλεκτρικό τρένο σημαίνει ότι δεν έχει δεξαμενή καυσίμων. Τι ήταν αυτό, πώς προκλήθηκε αυτό το τεράστιο μεγάλος? Έχουμε... Άρα λοιπόν, μάλιστα, όλα αυτά δικαιολογούν τη δική μου καχυποψία. Κύριε Μιχαηλίδη, καλά κάνετε και το λέτε. Και μόνο ότι δεν υπάρχει αμυγός καθαρό και γίνεται διαρκώς έκκληση βιντεοληπτικό υλικό της πορείας εμπορικής, παρά μόνο 1-2 καρέ με το ζόρι, λέει από μόνο του πολλά. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω ευθέως. Άρα, κατά τη γνώμη σας, η μήνυση πρέπει να ανοίξει, να στραφεί και προς αλλούς? Εγώ, κύριε Σαχίνη, έχω αναθέσει σε νομικούς να μου επιβεβαιώσουν. Εγώ δεν είμαι νομικός. Έχω, λόγω της δουλειάς μου, κάποιες εμπειρίες σημαντικές, αλλά δεν είμαι νομικός. Να μου πούν πράγματι αν εδώ υπάρχει τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. Κατά την άποψή μου, λέω ξανά ότι δεν είμαι νομικός, συνίσταται η παράβαση καθήκοντος και πρέπει να ελεγχθούν οι επόμενοι, και όχι μόνο, διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν, εγώ δεν θα το αφήσω έτσι, διότι αυτό που συνέβη είναι πραγματικά εγκληματικό και είναι φοβερό. Εχθές το πρωί, η θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, επιμένουν σε μια γραμμή που σε βάζει ακόμα σε μεγαλύτερη καχυποψία. Χτες το πρωί στην εκπομπή, θα μου επιτρέψει να την αναφέρω, της κυρίας Μαυραγάνη, στούντιο Μεθέα, δεν θυμάμαι τον τίτλο ακριβώς, μπορεί να πέσω και έξω, είχε καλεσμένο τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, ο οποίος είπε... Συμπατριώτη σας. Φοβερά. Φοβερό. Συμπατριώτη σας. Ήταν ένα ατύχημα, ένα τροχαίο ατύχημα. Ναι, ναι, ναι. 7 παραβάσεις έγιναν, δεν ξέρω τι, του κώδικα. Οδικής κυκλοφορίας. Κυκλοφορία των τρένων και προκλήθηκε το ατύχημα. Μπορεί να το συλλάβει ο σήμερα. Μετά από αυτά που συμβαίνουν, μετά από αυτά που ακούγονται, μετά από τόσο πόνο και τόσα δάκρυα και τόσες
καταγγελίες ακόμα και από επίσημα όργανα, όπως είναι οι εισαγγελές του Ευρωπαϊκού του Δικαστηρίου και τόσων άλλων. Δηλαδή, πού ζούμε? Αυτή είναι χώρα δικαίου? Και δεν έχει δίκιο ο κόσμος να στέκεται καχύποπτα, όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στο σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης. Κύριε Μιχαλή, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω πού οδηγείται αυτή η κοινωνία. Αυτή η πολιτεία, συγγνώμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ελήφθη, νομίζω. Η παρέμβασή σας είναι κέρια σημασία σε αυτό που λέτε και λέτε ότι εγώ δεν σταματώ. Το ψάχνω να θυμίσω και ευχαριστώ τους ακροατές ακούγοντάς σας. Μου λένε ότι ο κύριος Μιχαλίδης εννοούσε τον ακριβό Τσολάκη. Ακριβό Τσολάκη. Μάλιστα. Ο Θεός να τον αποπαύει, είχα συνεργαστεί μαζί του. Εξαίρετο, φοβερός, με εμπειρία πολεμική, Κορέα κτλ. Και πολιτική στην πολιτική αεροπορία. Θεός να τον αποπαύει. Φοβερό, παθιασμένος με το αεροπορικό αντικείμενο. Λοιπόν, και εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για την ευαισθησία και την δημοσιογραφική έτσι εντυμότητα που αμέσως ανταποκριθήκατε στην παράκλησή μου. Να ακουστώ, δεν με ακούει κανείς. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, κύριε Μιχαηλίδη, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.